συνεχίζουμε. Την ένταξη της Πιναλόγκα στα μνημεία του ΣΟΥΝΕΣΚΟ και την εξωστρέφεια του Δήμου Αγίου Νικολάου προέταξε ο Αντώνης Ζερβός σε ένα μήνυμα απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής, θέτοντας παράλληλα τους στόχους και τις προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία εφόσον επανεκλεγεί στο τιμόνι του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η μεγάλη μας στόχη, με πρώτο και κύριο την ένταξη της Πιναλόγκα στα μνημεία του ΣΟΥΝΕΣΚΟ, υλοποιήθηκε. Βγάλαμε την πόλη από τα στενά όρια στα οποία κινείται, καθιερώσαμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Ο επικεφαλής της παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη αναφέρθηκε στα έργα υποδομών που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, τονίζοντας ότι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός απαιτεί χρόνο που ξεπερνά τη μία δημοτική περίοδο. Όμως, από εκεί και πέρα, είναι και ζητήματα της καθημερινότητας των υποδομών, τα οποία έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται από το τέλος του 18, έργα τα οποία θα λύσουν ζητήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας και σχολικής προσχολικής στέγης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, αναλύοντας τους στόχους που μπήκαν όσα έχουν υλοποιηθεί και όσα δρομολογήθηκαν την τρέχουσα πενταετία που τελειώνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Κλείνοντας την παρούσα δημοτική περίοδο, θεωρούμε ότι θα έχουμε λύσει ολόκληρο το ζήτημα της αποχέτευσης του Δήμου. Σημαντικό, διότι έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον και κυρίως το τουριστικό μας προϊόν. Σας ζητούμε όλοι μαζί να βάλουμε το Δήμο Αγίου Νικολάου στη θέση που το αξίζει ακόμα ψηλότερα, είπε στο κλείσιμο της ομιλίας του Αντώνη Ζερβός, ζητώντας από τους πολίτες να δώσουν σε εκείνον και στην παράταξή του εκ νέου την εντολή για να ολοκληρώσουν το έργο που έχουν ξεκινήσει.